θα κάνω μια προσπάθεια να βάλω κάποιους πολιτικούς άξονες στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μου, που είναι το κύριο κομμάτι, ως συμβολή στη συζήτηση που θα κάνουμε. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από ένα πιο γενικό σχόλιο σχετικά με την... πώς να το πω, με κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε την πολιτική μας παρέμβαση συνολικότερα σε μια περίοδο όπου έχει εμφανιστεί αυτό που λέμε ψηφιακός κόσμος. Ξεκινάμε με κάποιες τετριμένες ενδεχομένως διαπιστώσεις, δηλαδή ότι η τεχνολογία ή το διαδίκτυο διευρύνει το κοινωνικό πεδίο, ανοίγοντας παράλληλα νέα πεδία πολιτικής. Υπό αυτήν την έννοια, οι αντιθέσεις που διαπερνούν το κοινωνικό σώμα μεταφέρονται και σε αυτή τη νέα σφαίρα, ας πούμε, της διαδικτυακής κοινωνικότητας. Για παράδειγμα, η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην εμπαραγματοποίηση και τον ανταγωνισμό ως λογικές οργάνωσης των κοινωνικών μας πρακτικών συγκρούονται και στο διαδίκτυο με την νοοτροπία των κοινωνικών αγαθών, τη λογική της συνεργασίας, της δημοκρατίας και τα συναφή, όπως συμβαίνει και στο κοινωνικό σώμα ούτως ή άλλως, με έντονο τρόπο στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο. Βεβαίως έχει ειδικά χαρακτηριστικά εκεί. Όμως, ένας τρόπος να διαβάσεις τι συμβαίνει, όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν, είναι να τα διαβάσεις εντάσσοντάς τα, ας πούμε, μέσα στη γενική σύγκρουση στις κοινωνίες μας, στις σύγχρονες κοινωνίες, ανάμεσα σε αυτές τις δύο λογικές, εμπορευματοποίηση, ανταγωνισμός, κέρδος, ως αρχές οργάνωσης των πρακτικών μας, versus της δημοκρατίας, της λογικής, της συνεργασίας, της ιδέας των κοινωνικών αγαθών. Αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι το γεγονός ότι το κοινωνικό πεδίο διευρύνεται από την ψηφιακή τεχνολογία. Μετασχηματίζει το σύνολο του κοινωνικού πεδίου. Δεν έχουμε δηλαδή απλά μια διεύρυνση του κοινωνικού πεδίου με μια νέα περιοχή, και άρα με τη διατήρηση των βασικών συντεταγμένων της κοινωνικότητας αναλύωτες. Έχω την αίσθηση ότι η νέα σφαίρα επιδρά με ποικίλους τρόπους, οι οποίοι δεν έχουν κατανοηθεί στο βάθος που απαιτείται ακόμα, μιας και πρόκειται για μια μετασχηματιστική διαδικασία εν εξελίξη με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όμως υπάρχουν, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, τρόποι με τους... αλλάζουν οι βασικές συντεταγμένες της οργάνωσης κοινωνικού πεδίου στο σύνολό του από την εμφάνιση, ας το πούμε έτσι, του ψηφιακού κόσμου. Και δεν είναι απλώς μια μηχανιστική ή αναγωγιστική μεταφορά των όποιων προβλημάτων ή αντιθέσεων όριζαν το κοινωνικό σώμα μέχρι χτες, απλώς στην ψηφιακή της μορφή. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, Δώρα. Να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά να αναφερθώ έτσι απλώς σε τίτλους: η σχέση ατομικού και συλλογικού, η σχέση δημόσιο-ιδιωτικού, η ίδια η πρόσληψη του χώρου και του χρόνου ως το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η αυτοσυνειδησία στις ανθρώπινες υποκειμενικότητες, η ανάδυση του εγώ και διαφόρων άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ψυχική συγκρότηση των και όχι μόνο των υποκειμενικοτήτων, των σύγχρονων υποκειμενικοτήτων, επηρεάζονται από το γεγονός ότι πια το κοινωνικό πεδίο περιλαμβάνει και μια ψηφιακή διάσταση. Δεν θα πω περισσότερα, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να πάρουμε στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια λογική, είναι το γεγονός ότι... Άρα, πριν πάω στο δεύτερο, να πω τι θέλω να πω, ότι η ανθρώπινη υποκειμενικότητα με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ως ένα κοινωνικό όν, μετασχηματίζεται, τροποποιείται ή να εξετάσουμε πόσο μετασχηματίζεται και τροποποιείται από το γεγονός ότι η κοινωνική μας, ας πούμε, εμπειρία έχει εμπλουτιστεί με την ψηφιακή της, ας πούμε, εκδοχή. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πάλι της περίοδου και έχει αντίστοιχη συνέπεια, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα καταγραφής τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και πληροφοριών. Τεράστιων με τρόπο που αδυνατούμε να συλλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει ακόμα. Τέτοιος ο όγκος δεδομένων που διαθέτουμε ή που μπορούμε να διαθέτουμε δυνητικά πια, που συνιστά μια πραγματική πρόκληση για τις επιστήμες
Συνδυάστε το γεγονός ότι είμαστε ένας τεχνικός πολιτισμός, έτσι, ένας επιστημονικός πολιτισμός, σημαίνει άρα μία αλλαγή στις επιστήμες, ακόμα και αν δεν υπήρχε διαδίκτυο. Τι impact θα είχε στο κοινωνικό πεδίο, έτσι, για να το συνδέσουμε αυτό που έλεγα πριν. Άρα έχουμε μία πρόκληση για τις επιστήμες, όχι μόνο ως προς τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και αξιοποίησής τους, που ήδη συγκεκριμένοι μαθηματικοί και πληροφορικοί κλάδοι βρίσκονται σε τεράστια ανάπτυξη αυτή την περίοδο, για να βρούμε τρόπους αξιοποίησης, καταγραφής και αξιοποίησης αυτών των δεδομένων. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό τόσο, όσο στο γεγονός ότι η ίδια μεθοδολογία της επιστήμης, και αναφέρομαι κυρίως στις μαθηματικοποιημένες επιστήμες ή κλάδους επιστημών που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά και μπορούν να κάνουν τέτοια καταγραφή δεδομένων, η ίδια μεθοδολογία της επιστήμης τροποποιείται ή παίζει να τροποποιηθεί, γιατί αυτό σας λέω είναι πράγματα σε εξέλιξη. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Microsoft υπερβάλλει στο πόσο μεγάλη αλλαγή. Υπερβάλλει με την έννοια ότι είμαστε πολύ νωρίς για να μπορούμε να κρίνουμε. Αλλά υπάρχει μια τεράστια συζήτηση πάνω στο και στα μεθοδολογικά ζητήματα της επιστήμης. Και το λέω αυτό γιατί, έτσι, αν το συνδέσουμε με τον τρόπο συγκρότησης υποκειμενικότητας, αλλά και το ρόλο που παίζουν οι επιστήμες στις κοινωνίες μας, αν αυτά τα δύο ισχύει, τότε σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Δεν έχει νόημα μια οικοτολογική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα απόψε, καθώς όταν προσεγγίζονται επιφανειακά, συνήθως εξάπτουν τη φαντασία, μεταφέροντας τη συζήτηση σε μια φουτουριστική σφαίρα που αδυνατεί να παράξει τροχιοδεικτικά αλλά και σήματα ικανά να μας βοηθήσουν στην παρέμβασή μας σήμερα. Που είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Το αναφέρω όμως για να υπογραμμίσω την πολιτική σημασία του να είμαστε ενήμεροι ότι ο ψηφιακός κόσμος επιδρά και σε ένα βαθύτερο επίπεδο από αυτό που συνήθως κατανοούμε όταν ασχολούμαστε με την πολιτική ή την κοινωνική παρέμβαση και τον ακτιβισμό, δηλαδή το παραδοσιακό κοινωνικοπολιτικό πεδίο συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού πεδίου. Υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο από όλα αυτά, που είναι αυτά που σας αναφέρω, οι δύο πτυχές αυτού του βαθύτερου επίπεδου. Και πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι και εκεί γίνονται τροποποιήσεις και μετασχηματισμοί, για να είμαστε θέσεις να εντοπίσουμε δυνατότητες και κινδύνους που δεν είναι ορατοί με μια πρώτη ματιά. Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε επαφή, κατά τη γνώμη μου, με τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο, καθώς σε μια διαφορετική περίπτωση θα μαχόμαστε στα τυφλά σε ένα γήπεδο που διαρκώς αλλάζει. Και αναφέρομαι σε μορφές οργάνωσης και συμμετοχής, σε στόχους και μέσα επίτευξης. Τι σημαίνουν όλα αυτά που έλεγα πριν για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται τα υποκείμενα ή με τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμες θα αρχίσουν σιγά σιγά να τροποποιούν τις μεθόδους τους και τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο που κατανοούμε πολλά πράγματα, αν υποθέσουμε, και νομίζω ότι είναι μια βάσιμη υπόθεση, ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και στα κοινωνικά ζητήματα είναι πολύ επηρεασμένοι από την ποσοτικοποίηση, τη μαθηματικοποίηση, έτσι. Αλλαγές σε αυτό το επίπεδο θα σημάνουν αλλαγές και σε ένα άλλο επίπεδο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι αλλιώς μπορεί να κουτουλάμε με παραδοσιακές φόρμες και σχήματα πάνω σε μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία δεν ακολουθεί τα δικά μας σχήματα, γιατί έχει τροποποιηθεί με τρόπους που δεν έχουμε εμείς αντιληφθεί. Άρα, κλείνω αυτό το πρώτο σημείο λέγοντας ότι αξίζει να είμαστε τουλάχιστον πολιτικά ενήμεροι ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου μετασχηματισμοί σε εξέλιξη, βαθύτερη. Πάω τώρα στα πιο κλασικά. Θα προτείνω μια κατηγοριοποίηση για να γίνει κουβέντα, αν δεν θεωρώ ότι εξαντλεί τα θέματα, των μετώπων που ανοίγονται μπροστά μας, ας πούμε, ως μια δύναμη, μια πολιτική αριστερή δύναμη, μια δύναμη χειραφέτησης ανθρώπων, ενεργών πολιτών που θέλουν να περασπιστούν βασικές αξίες. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τέσσερις αυτές τις κατηγορίες. Η μία είναι η παραβίαση δικαιωμάτων ελευθεριών και της ιδιωτικότητας των πολιτών από την κρατική εξουσία. Έλεγχος των πληθυσμών και των πολιτικών αντιπάλων, επιβολή και αποδοχή της έννοιας της επιτήρησης πτυχών της ζωής που στο παρελθόν δεν ήταν καν νοητή. Αυτό είναι μια σφαίρα, θα μπορούσαμε να πούμε, ζητημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μια δεύτερη κατηγορία είναι η συλλογή, κατοχή, αξιοποίηση και εν τέλει εμπορευματοποίηση προσωπικών δεδομένων από μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αναφέρθηκαν πριν. Η εξατομικευμένη χρήση τους μπορεί να μετατρέψει τους πολίτες σε προφίλ καταναλωτών με σαφή παραβίαση της ιδιωτικότητας αλλά και της κυριότητας επί των προσωπικών τους δεδομένων με ποικίλες προεκτάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο από αυτές που δεν αναφέρθηκαν, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και πολλές άλλες. Μία είναι η εργοδοσία. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η εργοδοσία να αξιοποιήσει προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με την παρουσία στον χώρο εργασίας για να σε προσλάβει ή να σε κρατήσει. Έχουμε πικρή, και σύντροφοι μας έχουν πικρή πείρα από αυτά.
Ένα είναι λοιπόν η εργοδοσία. Ένα δεύτερο είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να κάνουν χρήση προσωπικών δεδομένων, πραγμάτων που σχετίζονται με το τι χόμπι έχει κάποιος, τι δραστηριότητες κάνει ή τι προβλήματα αντιμετώπισε στην υγεία του, με διάφορους τρόπους που σχετίζονται με το τι έρευνα κάνει στο διαδίκτυο, τι πράγματα κοιτάζει, αν σκέφτεται μια γυναίκα να κάνει παιδί ή όχι. Έτσι. Άρα, η εργοδοσία και οι ασφαλιστικές εταιρείες ανάμεσα στα άλλα είναι στοιχεία χρήσης, ας πούμε, τέτοιων προσωπικών δεδομένων, όπου ορίζουν ένα πεδίο, έναν τόπο αντιπαράθεσης. Δεύτερο, τρίτο μάλλον, τρίτη κατηγορία. Αν φύγουμε από το κομμάτι εξατομικευμένη χρήση πληροφοριών, φύγουμε από το κομμάτι ιδιωτικότητα και δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου τα πάντα είναι κρυπτογραφημένα ή γίνεται χρήση μόνο των μεταδεδομένων, όπου δεν μπορεί ενδεχομένως ο άλλος να δει, χωρίς να ξέρει και ποιος είναι, να δει τι ακριβώς συζητάει ή ασχολείται κάποιος στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού. Ωστόσο, προσέξτε, τα ίδια αυτά τα δεδομένα, τα κρυπτογραφημένα ή τα μεταδεδομένα που, που είναι ας πούμε αθώα ως προς την ιδιωτικότητα, δεν την πλήττουν, είναι ένας, με βάση αυτά που σας έλεγα στην αρχή για τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα να συλλέγουμε δεδομένα, η στατιστική τους χρήση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων για το πώς μια κοινωνία, για το τι κάνουν τα μέλη μιας κοινωνίας, επιχειρείται να περιφραθεί και να μετατραπεί σε ιδιοκτησία κάποιων εταιριών, την ώρα που αν ισχύουν αυτά που έλεγα πριν, βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστιες δυνατότητες για την ανθρωπότητα να αυτομελετήσει τις κοινωνίες της. Και ένα μέτωπο, κατά τη γνώμη μου, που πολλές φορές δεν το βάζουμε στη συζήτηση, πολλές φορές, εδώ μπήκε νομίζω ήδη, από την τώρα, αν κατάλαβα καλά στην αρχή, είναι σε ποιος έχει δικαίωμα πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Και αν έχει δικαίωμα ένα πανεπιστήμιο, αν έχει δικαίωμα η κοινωνία των πολιτών, αν έχει δικαίωμα ανεξάρτητοι ερευνητές ή αν ανήκουν ως δεδομένα, επαναλαμβάνω, τεράστιες ποσότητες δεδομένων για τις ας πούμε κινήσεις που κάνουν τα μέλη μιας κοινωνίας, αν πούμε ότι δεν επηρεάζει την, ας πούμε, την παραβίαση, δεν υπάρχει παραβίαση ιδιωτικότητας, παρόλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν υπάρχει λόγος να εκχωρούνται από τη μεριά της κοινωνίας σε ιδιωτικές εταιρείες είτε στο κράτος. Άρα αυτό είναι ένα τρίτο πεδίο, κατά τη γνώμη μου, αντιπαράθεσης. Και το τέταρτο, οι περιορισμοί στο διαδίκτυο και έλεγχος της πληροφορίας σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι εξαντλεί τον κατάλογο, αλλά προσπαθώ κάπως να το βάλω εγώ στο μυαλό μου σε μια τάξη για να μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ή να βρούμε διακρίσεις στο εσωτερικό τους. Αν έτσι έχουν τα μέτωπα, ποιοι είναι οι άξονες παρέμβασης. Θα αναφερθώ σε τέσσερις και θα κλείσω. Ωραία. Ο ένας πρώτος άξονας είναι το κινηματικό ή ακτιβίστικο, ας πούμε, επίπεδο. Σε αυτόν τον άξονα χρειάζεται οπωσδήποτε, έτσι, από τη μεριά των, μιλάω πάντοτε από τη μεριά της αριστεράς ή των πολιτών που θέλουν να υπερασπιστούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Χρειάζεται ενδυνάμωση των κοινοτήτων που αντιμάχονται την κρατική και εταιρική στρατηγική ελέγχου του διαδικτύου, παραβίασης της ιδιωτικότητας αλλά και εμπεριωματοποίησης πληροφορίας. Ενδυνάμωση κοινοτήτων και ανοιχτών διαδικασιών που σκοπό έχουν τη διεύρυνση, αναφέρθηκε και ο Γιώργος πριν, δηλαδή το ανοιχτό λογισμικό ή άλλες μορφές τέτοιου τύπου οργάνωσης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Στο δικό μου το μυαλό, διευρύνουν τη συνεργατική λογική έναντι της ανταγωνιστικής λογικής που έλεγα πριν. Και αφορά και την παραγωγή λογισμικού αλλά και τη χρήση του διαδικτύου στο σύνολό του. Αυτό είναι, δεν το ταυτίζω με τις ομάδες ενδεχομένως ή τις κοινότητες που αντιμάχονται παραβιάσεις, γιατί είναι μια πιο παραγωγική, ας την πούμε, διαδικασία. Την οποία θεωρώ επίσης κρίσιμη. Άρα η αριστερά, παύλα, οι πολίτες που θέλουν μια άλλη λογική οργάνωσης και ρύθμισης των κοινωνικών τους πρακτικών και παλεύουν για αυτές, θα πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είναι να προσπαθούν να ενισχύουν. Τρίτο στοιχείο στο κινηματικό ή ακτιβιστικό επίπεδο, η αλληλεγγύη σε όσους αντιστέκονται ακόμα και ατομικά, στην καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην υποβολή μιας ολοκληρωτικού τύπου επιτήρησης. Περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν πριν. Αυτά τα θεωρώ. Στο δικό μου το μυαλό είναι μια βάση, μια απαραίτητη βάση για να πούμε ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση των ίδιων των χρηστών ή των ίδιων των παραγωγών πάνω σε μια μάχη που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο λογικές και στην ψηφιακό κόσμο. Το δεύτερο επίπεδο είναι το θεσμικό ή ας το πούμε κρατικό επίπεδο. Εδώ μπορούμε να μιλάμε για την προώθηση νομοθετικών και θεσμικών ρυθμίσεων. Είπε ο Γιώργος μερικά πράγματα, αναφέρω ενδεικτικά, περιορισμό στην καταγραφή προσωπικών δεδομένων, διαφανής τρόπος καταγραφής και ισοτιμία στη χρήση τους, περιορισμός στη χρήση αυτών των δεδομένων για εμπορευματικούς σκοπούς, διατήρηση της κυριότητας στους χρήστες και ούτω καθεξής.
Ένας δεύτερος άξονας που πάλι αναφέρει ο Γιώργος, και συγγνώμη για την επανάληψη, είναι η προώθηση μη εταιρικού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση και το κράτος, ανάπτυξη των σχετικών κλάδων, π.χ. κρυπτογραφία, στηριγμένη στις ενδογενείς δυνάμεις, έτσι τις δικές μας, των δικών μας επιστημονικών δυνατοτήτων, στη βάση ενός δημοκρατικού σχεδιασμού με στόχο και την προστασία των πολιτών από τη μία, αλλά και τη διεύρυνση της λογικής των κοινών αγαθών από την άλλη. Και τρίτος άξονας, άρα μέχρι τώρα τι έχουμε, έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις, ας πούμε, περιορισμού της ασυδοσίας των εταιριών ή και του ίδιου του κράτους. Δεύτερον, αλλαγή στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας μια άλλη λογική για το πώς πρέπει να μηχανοργανώνεται, ας πούμε, ή να ψηφιοποιείται. Και τρίτον, η προώθηση ενός δημόσιου σχεδιασμού στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στη βάση συνέργειας δημόσιων δομών και οργανισμών με συνεταιρισμούς στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Με λίγα λόγια εδώ τι θέλω να πω, ότι ομάδες, πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη, μια κατεύθυνση, ομάδες νέων επιστημόνων να οθούνται προς την καινοτομία με βάση τη δικιά μας λογική, και οι οποίες εταιρείες, οι συνεταιρισμοί δεν θα επιχειρούν απλώς να πουλήσουν το προϊόν τους σε μια πολυεθνική, αλλά σε συνεργασία με δημόσιες δομές και το κράτος, να μπορούν να αξιοποιούνται για το καλό της κοινωνίας ή για το καλό της κοινωνίας, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Τρίτος άξονας είναι το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ θα αναφέρω πράγματα που ενδεχομένως είναι αυτετριμμένα. Συντονισμός δράσης απέναντι σε ρυθμιστικά πλαίσια που επιχειρούν να πραγματώσουν τον εταιρικό και κρατικό έλεγχο του διαδικτύου, και αναφέρουμε στις διάφορες μορφές ρυθμίσεων που έχουν έρθει προς επικύρωση, ψήφιση και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντονισμός των αντιστάσεων στη συμφωνία εναντίον της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εμπεριέχει και ζητήματα που σχετίζονται με αυτά που συζητάμε, αλλά και την προώθηση συνολικότερα της σχετικής ατζέντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ο άλλος βραχίωνας της πάλης που κάνουν οι λαοί της Ευρώπης για να αλλάξουν την δημοσιονομική πολιτική, την ελεύθερη αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, τη γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τέταρτος άξονας, που βρίσκομαι από χρόνο, καλά πάω. Ωραία, τελειώνω. Ο τέταρτος άξονας είναι το ιδεολογικό πεδίο, όχι με την κλασική έννοια του όρου, αλλά με την έννοια της πάλης ιδεών και νοοτροπιών. Εδώ νομίζω θα αναφέρω τέσσερα σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε την κοινή μήτρα των πολιτικών που προωθούνται στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και της πρακτικής των κρατών και των εταιριών σε αυτόν τον κόσμο, με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές στην πραγματική ζωή. Λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, μεταφορά όλων των αποφάσεων στις αγορές, δηλαδή στους οικονομικά ισχυρούς και ούτε καθεξής. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό πολιτικά? Διότι συνήθως, επειδή τα θέματα αυτά έχουν εξωτισμό ή δίνουν την αίσθηση ότι πρέπει να είσαι πολύ δήμων για να μπορεί να ασχοληθεί με αυτά, δίνεται η αίσθηση ότι αφορά οι υπάλληλοι εκεί, τα ζητήματα εκεί αφορούν κάποιους ειδικούς που παρασχολούνται με αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ή μάλλον ισχύει κάτι τέτοιο όσο ισχύει για το νεράκι να είναι ειδικό θέμα για τους υδρογεολόγους ή τους χημικούς που ασχολούνται με θέματα, ας πούμε, επεξεργασίας των υδάτων κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τις πολιτικές δυνάμεις που ή την αριστερά να δείξει ότι τα ζητήματα εκεί με τα ζητήματα στην πραγματική ζωή έχουν μια κοινή μήτρα. Ποια είναι αυτή? Είναι η σύγκρουση που διεξάγεται με σφοδρότητα στις σύγχρονες κοινωνίες για τη φυσιογνωμία της ανάμεσα σε αυτές τις δύο λογικές που σας είπα, τη λογική του κέρδους, του ανταγωνισμού και της εμπαρματοποίησης από τη μία, και τη λογική της συνεργασίας, της δημοκρατίας και των κοινών αγαθών από την άλλη. Με αυτόν τον χάρτη, με αυτόν τον τρόπο κατανόησης του τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και του τι συμβαίνει στο ψηφιακό κόσμο, νομίζω ότι έχουμε έναν συγκερασμό και μια ανάδειξη του κοινού τόπου αγώνων π.χ. για το νερό και αγώνων π.χ. για την ελευθερία στο διαδίκτυο. Το δεύτερο σε επίπεδο ιδεών μάχη που πρέπει να δω, ο δεύτερος άξονας είναι η προσπάθεια να νικήσουμε το φόβο που γεννιέται. Μας παρακολουθούν από παντού, δεν μπορούμε να κρυφτούμε από πουθενά. Πού να ξέρουμε εμείς τώρα τι γίνεται στα λογισμικά των συσκευών που χρησιμοποιούμε. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ υπέρ της χειραφέτησης ή του αγώνα για χειραφέτηση. Άρα πρέπει να έχουμε έναν άξονα παρέμβασης, ιδεολογικό
και πολιτικό, όπου προσπαθεί να αναδείξει τη θετική διάσταση, για παράδειγμα, των αντιστάσεων σε αυτούς τους τομείς. Να αναδείξει το πώς αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στην οργάνωση και αντιστάσεων στην πραγματική ζωή. Να αναδείξουμε και μια πραγματικότητα, ότι οι αντίπαλοι μας, οι κρατούντες, ας πούμε, με όποια έννοια θέλετε, είτε εταιρείες είτε κράτη, δεν μπορούν πραγματικά να ελέγξουν τους πληθυσμούς παρά τις προσπάθειές τους. Διότι δεν φτάνει μόνο να μαζεύεις δεδομένα, πρέπει να είσαι σε θέση να τα κατανοείς, να τα ερμηνεύεις και να μπορείς να βγάζεις κάποια συμπεράσματα από αυτά. Μπορούμε να αναφέρουμε εδώ πάρα πολλά παραδείγματα. Η Αραβική Άνοιξη, για παράδειγμα, παρόλο που έγινε σε περιοχές του πλανήτη και από τμήματα των περιοχών, τμήματα του πληθυσμού αυτών των περιοχών του πλανήτη που είχαν ενδεχομένως, που άνοικαν σε αυτούς που θα μπορούσαν ή που ήδη παρακολουθούνταν, με αυτήν την γενική έννοια που το συζητάμε εδώ, δεν έγινε δυνατό ούτε να προβλεφθεί ούτε να χαιτιστεί, έτσι. Και μπορούμε να πούμε και άλλα εδώ. Γιατί το αναφέρω αυτό, μην δημιουργηθεί μια αίσθηση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν αληθεύει και δεν εσταθεί, ότι όποιος ελέγχει, ας πούμε, την τεχνολογία, το πούμε έτσι, μπορεί να ελέγξει την κοινωνία. Δεν είναι ακριβές αυτό. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό άξονα, γιατί η βασική λογική του αντιπάλου είναι να πουλάει ότι ο εαυτός του είναι πιο ισχυρός από ό,τι πραγματικά είναι και να δημιουργεί την αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τρίτος άξονας. Τα ζητήματα, όπως τα καταλαβαίνω εγώ ή τα καταλαβαίνει, ας το πούμε έτσι, η αριστερά που συζητάμε, δεν αφορούν στενά την προστασία της ιδιωτικότητας και των αντιδομικών δικαιωμάτων μόνο. Σχετίζονται με τον έλεγχο κρίσιμων πόρων, αν δούμε δηλαδή το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο ή την ψηφιακή τεχνολογία, για τον έλεγχο κρίσιμων πόρων και εν τέλει του ποιος θα κάνει τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της κοινωνίας. Άρα μιλάμε για μια μάχη, ποιος θα ελέγχει τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας και άρα ποιος θα ελέγχει την κατεύθυνση της κοινωνίας από εδώ και πέρα. Το έδαφος βεβαίως των δικαιωμάτων, της προστασίας της ιδιωτικότητας και άλλα πράγματα που αναφέρθηκαν σήμερα, είναι ένας προνομιακός τόπος συμμαχίας της αριστεράς με φιλελεύθερης προέλευσης τμήματα της κοινωνίας. Όμως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διευρύνουμε τα αιτήματα, ας πούμε, του αγώνα στην κατεύθυνση του κοινωνικού και δημόσιου ελέγχου των δυνατοτήτων που ανοίγονται μπροστά μας, στη φιλολογική που σας έλεγα πριν. Με άλλα λόγια, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να μην μας παρακολουθούν, να μην παραβιάζεται ο τόπος της ιδιωτικής μας ζωής. Μας ενδιαφέρει να έχουμε και λόγο για τους σκοπούς για τους οποίους αναπτύσσονται νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Η έννοια των δικαιωμάτων για εμάς δεν έχει μόνο μια αρνητική διάσταση, προστασία από τα έξω, το κράτος, τις εταιρείες, τους υπόλοιπους πολίτες, αλλά και μια θετική διάσταση παρέμβασης προς τα έξω ως πολίτες. Θέλουμε δηλαδή να αποφασίζουμε, να έχουμε λόγο για αυτά που επηρεάζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες διάγουμε τον κατά τα άλλα ιδιωτικό μας βίο. Δεν θέλουμε δηλαδή απλά προστασία της ιδιωτικότητας σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της ιδιωτικής μας ζωής, όπου δεν έχουμε λόγο για το πλαίσιο και τις συνθήκες τους. Θέλουμε να έχουμε λόγο και για το πλαίσιο. Τι είναι τόσο μακριά αυτό από ό,τι λέει η αριστερά και για άλλους τομείς. Για παράδειγμα, για την αριστερά, δεν μας ενδιαφέρει, η αριστερά δεν την ενδιαφέρει μόνο να έχουμε δικαίωμα στην δουλειά ή δικαίωμα στην υγεία. Θέλουμε να έχουμε λόγο για το πώς οργανώνεται η εργασία, πώς οργανώνεται η παραγωγή και πώς οργανώνεται η παροχή υγείας. Τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση της ψηφιακής τεχνολογίας? Δεν μας φτάνει μόνο να μην μας παρακολουθούν ή να προστατευτούμε από αυτό. Θέλουμε να μετασχηματίσουμε την κατεστημένη σήμερα κατεύθυνση ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών από τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου για εμπορευματικούς και κατασταλτικούς σκοπούς σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και τον δημοκρατικό σχεδιασμό. Εδώ επιτρέψτε με ένα παράδειγμα και μετά θα κλείσω. Η πώληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάρα πολλά χρήματα για την οργάνωση πλατφορμών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολιτικούς να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές. Αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν κάποια τεχνολογική ιδιαίτερη. Δεν είναι κάτι φοβερό, από ό,τι μαθαίνω, που να ξέρω, από τους ειδικούς με τους οποίους μιλάω. Αλλά συνδυάζουν όμως, έχουν διάφορα συστατικά που συνδυάζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν τρόπους λήψεις αποφάσεων από τους πολιτικούς. Έχουν δηλαδή components, δηλαδή συστατικά που μαζεύουν την κοινή γνώμη μέσα από Facebook, Twitter, διάφορα άλλα πράγματα, δημοσιεύματα σε τύπο, ηλεκτρονικά,
ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα έχουν μια αίσθηση της κοινής γνώμης. Πλατφόρμες όπως λέγεται η παγκόσμια αφρόκρεμα που αφορούν το θέμα που συζητάνε να πάρουν αποφάσεις και αξιολογούνται εκεί ή ζητείτε, προτείνετε να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα οι επιστήμονες για να μπορέσουν να αξιολογήσουν πόσοι είναι από εδώ, πόσοι είναι από εκεί, τι μείγμα πολιτικής βγαίνει. Και διάφορα άλλα συστατικά που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν το, ας πούμε, τον γνωσιακό χάρτη επί του οποίου αυτοί θα κληθούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό ήδη υπάρχει, ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά για τον ενεργειακό σχεδιασμό, για παράδειγμα, μιας περιοχής Ιταλίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι αν αλλάξεις λίγο τα κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα πράγματα μπαίνουν μαζί, από το να είναι ένας τρόπος να πάρθουν κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια κριτήρια ή να οργανωθούν οι αποφάσεις στη λογική του κέρδους, του ανταγωνισμού και όλα αυτά που έλεγα πριν, τα ίδια λίγο πολύ στοιχεία, βεβαίως με τις τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες, μπορούν να βοηθήσουν στο να οργανωθεί ένας τρόπος, να το πω διαφορετικά, ο ενεργειακός σχεδιασμός στην τάδε περιοχή να γίνει από τους ίδιους τους πολίτες και από τις ίδιες τις επιστημονικές κοινότητες, με άλλα κριτήρια και μιλάμε για άμεση παρέμβαση αυτή και με άμεση δυνατότητα των πολιτών να αποφασίσουν με διάφορους τρόπους. Άρα λοιπόν, δεν μας φτάνει εδώ που βρισκόμαστε και στο σημείο που βρισκόμαστε, απλώς να διεκδικούμε να μην μας ενοχλούν, να μην μας κατασκοπεύουν, πρέπει να διεκδικήσουμε, να κατέχουμε την τεχνολογία εκείνη η οποία θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να αποφασίζουμε εμείς για τα πράγματα που μας αφορούν. Κλείνω λοιπόν ότι αν έτσι έχουν τα πράγματα, συμπλήν, η πολιτική παρέμβαση πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και η δουλειά μιας πολιτικής δύναμης είναι να συμπυκνώνει αυτή την παρέμβαση που γίνεται από πολλούς σε διάφορα επίπεδα σε κεντρική πολιτική. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε λόγο για την κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, αν θα κάνουν επιτήρηση και έλεγχο ή αν θα κάνουν συμμετοχή και συνεργασία. Δεν θα είμαστε σε δυνατότητα να έχουμε έλεγχο για την κατεύθυνση αυτών των τεχνολογιών, αν δεν ελέγχουμε τις δημόσιες δομές, εκείνες που θα ήταν σε θέση να ορίσουν κατευθυντήριες γραμμές έρευνας, παραγωγής και ούτω καθεξής. Υπό αυτήν την έννοια, σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πολλές δυνατότητες. Γιατί, πρώτον, έχουμε μία ή μπορεί να υπάρξει δυνητικά μία ευρεία συμμαχία ενώ αριστερών, ριζοσπαστικών δυνάμεων, αντικαπιταλιστικών, με φιλελεύθερες δυνάμεις. Μία ευρεία συμμαχία απέναντι στην κρατική και εταιρική αυθαιρεσία και επιχείρηση φετερισμού ενός κοινού αγαθού. Δύο, η ατομική και συλλογική δραστηριότητα αντίσταση, σαν ενδυναμωθεί, ήδη παράγει συγκλονιστικά γεγονότα και ένας ολόκληρος πλανήτης συζητάει για αυτά. Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Γιώργος στην αρχή. Και τρίτον, βρισκόμαστε στην ευχάριστη συγκυρία, ας ελπίσουμε, όπου ενδυναμώνονται πολιτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα ήταν σε θέση να πλήξουν τον κεντρικό προσανατολισμό ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και να θέσουν μια διαφορετική λογική ως συνολική εναλλακτική προοπτική και στα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Ευχαριστώ.